Να αναφερθούμε σε αυτή την περίφημη αναδιάρθρωση του Γραφείου Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Χανίων, καθώς από το καλοκαίρι τι προβλέπεται. Προβλέπεται η τέλεση γάμων τόσο στους τάφους των Βενιζέλων όσο και στο κέντρο αρχιτεκτονικής στη Μεσογείου. Ποιος είναι το βασικό στόχος? Να ενισχυθεί, να αναπτυχθεί περαιτέρω ο γαμήλιος τουρισμός. Έχει κάνει βήματα προς τα μπρος και τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος σε αυτή την θεματική βέβαια εξέλιξη του τουρισμού. Θέλω να πάμε λίγο και να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Χαζηράκη, είναι αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Χανίων και αρμόδιος βέβαια για το ληξιαρχείο και το δημοτολόγιο. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, είμαστε μια χαρά. Βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι βρίσκεστε σε μια εγρήγορση προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την αξιοποίηση του γαμήλιου τουρισμού. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες των Χανίων. Καλός ή καλός φυσικά είμαστε ένας παγκόσμιος προορισμός και επιδιώκουμε να καταστούμε και ένας ελκυστικός προορισμός για γαμήλιες δεξιώσεις και τελετές. Η εξέλιξη τώρα από το καλοκαίρι, για πείτε μας. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να προωθήσουμε φυσικά τα ειδηλιακά τοπία των Χανίων αλλά και τις ιστορικές τοποθεσίες, επιδιώκοντας ως κοινόχρηστη χώρη που είναι και δημοτικής αρμοδιότητας του Δήμου, όπως προβλέπει και ο νόμος μας το επιτρέπει, όπως προβλέπετε, να μπορέσουμε να τελούμε πολιτικούς γάμους εκεί. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι φυσικά να ενισχύουμε και να τονώνουμε και να τονίζουμε την ιστορικότητα του σημείου που τελείται ο γάμος. Έτσι λοιπόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που θα πραγματοποιεί την τελετή θα εκφράζεται αρχικά στα ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του σημείου όπου βρίσκεται και θα διανέμεται και ένα φυλάδιο στους προσκεκλημένους αναλυτικό και κάποιο αναμνηστικό όπου θα αναλύεται η ιστορικότητα του σημείου. Φέτος κατορθώσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να τελέσουμε πολιτικούς γάμους και στους τάφους των Βενιζέλων όπου σε δύο σημεία της συγκεκριμένης περιοχής, ιδιαίτερο φυσικά σημείο, ιστορική τοποθεσία, με καταπληκτική θέα. Θεωρούμε ότι θα προσελκύσει αρκετό κόσμο, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Υπάρχουν και άλλα σημεία, όπως είναι στο κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο λεγόμενο ΚΑΜ, όπου και από εκεί η πανοραμική θέα του λιμανιού είναι μοναδική. Επιδιώκουμε να βρούμε και άλλα σημεία. Δίπλα στο κολυμβητήριο είναι το παρκάκι της Νέας Χώρας. Είναι σημείο που από παλιά τελούνταν εκεί οι πολιτικοί γάμοι. Επίσης στην Βίλα Κούνδουρου, άλλο ένα ιστορικό σημείο με πανοραμική θέα. Οπότε και από παλιά το έντορο ενδιαφέρον ζευγαριών από το εξωτερικό ή και από την Ελλάδα μπορεί ίσως, σωστά, που επιθυμούν να έρθουν στα Χανιά για να παντρευτούν. Σας όθησε να προχωρήσετε ένα βήμα παρακάτω το σχεδιασμό, δηλαδή να ψάξετε δηλιακές τοποθεσίες, ιστορικές τοποθεσίες, προκειμένου να τελεστούν αυτές τις τελετές. Ακριβώς και με μια καμπάνια προώθησης επιδιώκουμε να προβάλλουμε τους πολιτικούς γάμους στα Χανιά, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε περιοχές όπως Ρόδος, Σαντορίνη και άλλα μέρη. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.